Θέλουμε να μας δώσετε μία εικόνα πρώτα απ' όλα για τους 80 ομογενείς μας που φεύγουν από τη Μαριούπολη. Αν γνωρίζετε πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Γνωρίζαμε πριν αρκετές ώρες, πριν 4-5 ώρες, ότι είναι σε εξέλιξη απομάκρυνσή τους. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση για τουλάχιστον... Από το χωριό Σαρτανά. Από το χωριό Σαρτανά. Εσείς εννοείτε, όχι, συγγνώμη, λέτε για την εκένωση την οποία είχε ζητήσει ο δήμαρχος του χωριού από το πρωί, είχε πει σε όλους τους κατοίκους του χωριού να φύγουν από το χωριό και να πάνε στην πόλη της Μαριούπολης. Και γνωρίζαμε για 80 ομογενείς μας. Ομογενείς είναι σχεδόν όλο το χωριό, είναι ο κατάγωγος ομογενείς. Μήπως εννοείται για Έλληνες πολίτες. Με ελληνικά διαβατήρια. Κύριε Παπαϊόν, αυτό σας μεταφέρω για 80 ομογενείς από το χωριό Σαρτανά. Πείτε μας λίγο τις δικές σας πληροφορίες. Ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι μετά από αίτημά τους να φτάσουν στη Μαριούπολη. Και από εκεί να έρθουν στην Ελλάδα. Διότι αυτό είναι το αίτημά τους, να έρθουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Γιατί σε πρώτη φάση αυτό το οποίο ζητήθηκε από τον Δήμαρχο και σας λέω, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συντονίζουμε εμείς ούτε το προξενείο μας. Αυτό είναι να μετακινηθούν στην πόλη της Μαριούπολης για λόγους ασφαλείας βεβαίως, γιατί όπως δυστυχώς γνωρίζετε γίνανε δύο αεροπορικές επιθέσεις χθες στο χωριό, το οποίο αν μου επιτρέψετε επίσης από τις πληροφορίες που έχουμε είναι τελείως ανεξήγητος ο λόγος για τον οποίο γίνανε, είναι μια πεδιάδα, δεν υπάρχει καμία στρατιωτική εγκατάσταση, αλλά πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω θα μετακινούνται στη Μαριούπολη. Στην παρούσα συγκυρία δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός άμεσος, και το τονίζω αυτό, για μετακίνηση Ελλήνων πολιτών από τη Μαριούπολη προς την Ελλάδα, και αυτό βασικά για λόγους ασφαλείας. Δεν υπάρχει κάποιος δρόμος ασφαλής γι' αυτό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε συνομιλίες που έχουμε με το προξενείο μας αυτή τη στιγμή, μας έχουν πει ότι η κατάσταση ασφαλείας γενικότερα στους δρόμους και εδώ δεν επιτρέπει την μετακίνηση των πολιτών. Αυτή τη στιγμή. Αυτό κάποιο βέβαια μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Αλλά σας λέω πώς έχει η κατάσταση τώρα. Οπότε μετά είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Παπαϊωάννου, διότι γνωρίζουμε ότι οι 80 Έλληνες ομογενείς από το χωριό Σαρτανά που είχαμε και τα θύματα ήθελαν να φτάσουν στη Μαριούπολη και από εκεί να ξεκινήσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτό γνωρίζαμε, αυτές ήταν οι πληροφορίες μας ότι είχαν κάνει τέτοιο αίτημα. Είναι στη Μαριούπολη, είναι καλά. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, μας λέτε, ένας ασφαλής δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς το προξενείο έχει καταρτήσει μια λίστα με ανθρώπους που έχουν οι ίδιοι εκφράσει την βούλησή τους να φύγουν, δεν είναι, και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά στην παρούσα συγκυρία, όπως σας λέω και πάλι, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. Έχετε κάποια εικόνα να μας δώσετε, αν έχετε δεχτεί πολλά αιτήματα τις τελευταίες ώρες από ομογενείς μας στην Ουκρανία που θέλουν να φύγουν, να έρθουν στην Ελλάδα, και από Έλληνες που βρίσκονται, εργάζονται εκεί, βρέθηκαν για κάποιο ταξίδι και οι άνθρωποι πήγαν στην Ουκρανία και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Έχουν υπάρξει αιτήματα τόσο και στο Γενικό μας Προξενείο στην Οδυσσό, όσο και στο Γενικό μας Προξενείο στη Μαριούπολη. Ναι. Αλλά δεν έχει, από ό,τι τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε, δεν έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός. Μιλάμε δηλαδή περίπου για κάθε προξενείο λιγότερα από 100 άτομα. Για κάθε προξενείο λιγότερα από 100, άρα περίπου 200 τα αιτήματα τα οποία έχουν. Λιγότερα και από 200. Ναι. Μας μετέφερε νωρίτερα και η συνάδελφος η Γεωργία Λαγού για ένα πλοίο στην Οδυσσό με Έλληνες ναυτικούς. Έχουμε κάτι από αυτού, κύριε Παπαϊωάννου, κάποιες πληροφορίες που μπορεί να μας μεταφέρετε επιπλέον? Αυτό το που γνωρίζω και αυτό πάλι το μεταφέρω, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα δεδομένα μπορεί να αλλάζουν. Σας μεταφέρω τις πληροφορίες που έχουμε από το προξενείο μας. Μιλάμε καταρχήν για δύο πλοία από ό,τι γνωρίζω, τα οποία δεν είναι στην Οδυσσό. Είναι 45 λεπτά σε ένα άλλο λιμάνι ανατολικά. Τα οποία αυτή τη στιγμή βέβαια δυστυχώς είναι ακινητοποιημένα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να φύγει κανένα πλοίο. Οι Ουκρανικές αρχές έχουν απαγορέψει τον απόπλου όλων των πλοίων. Έχουμε εικόνα πόσοι ναυτικοί είναι σε αυτά τα δύο πλοία, όπως μας είπατε, που είναι ακινητοποιημένα. Πόσοι Έλληνες ναυτικοί είναι σε αυτά, έχετε κάποια εικόνα? Αν δεν απατώμε, δεν έχω τη λίστα μπροστά μου. Φαίνεται γύρω 13 ναυτικοί, Έλληνες τουλάχιστον. 13 Έλληνες ναυτικοί. Αν δεν απατώμε. Ναι. 13 Έλληνες ναυτικοί λοιπόν σε αυτά τα δύο πλοία, τα οποία είναι κινητοποιημένα λίγο έξω από την Οδυσσό. Αλλά να προσθέσω και αυτό ότι βεβαίως βρίσκονται, και αυτό υπάρχει και σήμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας, να βρίσκονται όλα τα πλοία που είναι στη Μαύρη Θάλασσα, όχι μόνο αυτά, σε επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Δηλαδή, δεν είναι, όσον αφορά τα πλοία, βρισκόμαστε σε άμεσο συντονισμό τα δύο Υπουργεία.
Και είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, διότι νωρίτερα και συνάδελφος η Γεωργία Λαγού που έχει και το ρεπορτάζ μας έλεγε για πάνω από 100 Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίοι και εκείνοι αγωνιούν για το τι θα συμβεί και πώς θα μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουν στην Ελλάδα, εάν το θελήσουν. Μάλιστα. Έχετε συνεργασία μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Βεβαίως, πάντα. Στενότατη. Κύριε Παπαϊωάννου, να μας δώσετε και μια τελευταία ερώτηση και αν θέλετε και εσείς κάτι να πείτε για τους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι επικοινωνούν και μαζί μας, επικοινωνούν και με εσάς. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν και να φτάσουν στη χώρα μας με ασφάλεια. Οπότε επικοινωνούμε τα δύο προξενία. Όπως το λέτε, με ασφάλεια. Γιατί αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή, όχι γενικά προέχει για μας, είναι η ασφάλειά τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου. Καλή συνέχεια, να σε ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.